Θεσσαλονίκη. Πάμε στην Θεσσαλονίκη. Πάμε να βρούμε τον Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, κύριο Άνθιμο. Καλημέρα σας, Παναγιώτατε, από την Αθήνα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα. Και, να είστε καλά. Και μην παραξενεύεστε επειδή τον προσφωνούμε Παναγιώτατο. Είναι εκ της θέσεώς τους. Παρακαλώ, αυτή είναι η σωστή προσφώνηση. Παναγιώτατε, ναι. Έχουμε εξελίξεις στην Εκκλησία, στην Ιεραρχία, μετά την πρόθεση συμφωνία την οποία εξέφρασε ο κύριος Τσίπρας με τον Αρχιεπίσκοπο. Η θέση η δικιά σας? Ναι. Η θέση η δικιά μας είναι ότι αυτή τη στιγμή και όπως και τόσους αιώνες πριν, η υποχρέωσή μας είναι να έχουμε ελληνοορθόδοξη ενότητα και να είμαστε μαζί για το καλό της πατρίδος μας και για την καλή συναλλαγή με τους γειτονές μας, με τα κριτήρια δηλαδή των καλών γειτονιών για όλα τα κράτη, αυτά που είναι κοντά μας, παρά να δημιουργούμε διχασμούς μέσα στην ίδια μας την πατρίδα. Είναι διχαστική αυτή η συμφωνία δηλαδή? Βεβαίως, διότι αν δεν ήταν τόσο το ποσοστό των Ορθοδόξων στην Ελλάδα, δεν θα αποτελούσε βέβαια πρόβλημα. Αλλά όταν μιλάμε τώρα εδώ και τόσα χρόνια για τον Έλληνο χριστιανικό πολιτισμό, εάν μιλάμε για πρόσωπα και για ήρωες, να ξεκινήσουμε από τον Γρηγόριο τον Πέμπτο. Σεβασμιότατε, να σας ρωτήσω κάτι. Εάν είναι διχαστική αυτή η συμφωνία με της κυβέρνησης, με τον Ιερώνυμο, με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, φαντάζομαι ότι υπάρχει ευθύνη και από τις δύο πλευρές, και από την πλευρά του Αρχιεπισκόπου δηλαδή. Δηλαδή, κυβέρνηση και Αρχιεπίσκοπος διχάζουν κλήρο και λαό. Όχι. Η πρώτη εντύπωση που την είδα πάλι από εσάς, νομίζω, είναι ότι υπήρχε μια κλίση, μια επιλογή σε αυτό που λέει ο κύριος Πρωθυπουργός. Αλλά όταν αυτό κυκλοφορήθη, υπήρξε τέτοια αντίδραση που όλοι απόρρισαν και όλοι ανησύγησαν ότι θα εξαναστεί ο λαός ο ελληνικός, ότι μπορεί να του χαλάσει ένα τέτοιο δεσμό που είναι από τη στιγμή που γίναμε ελεύθερο κράτος και φτάσαμε μέχρι το σημείο που είμαστε σήμερα. Μάλιστα. Λοιπόν, ελπίζω να με ακούτε, αλλά φαντάζομαι ο Αρχιεπίσκοπος επομένως είναι... Μας ακούτε? Ο Αρχιεπίσκοπος είναι στην ίδια γραμμή... Σας ακούω. Με ακούτε? Ένα λεπτό τώρα να βάλουμε το ακουστικό. Λοιπόν... Σεβασμιότατε, ρωτώ, εάν ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος είναι στην ίδια γραμμή, υπάρχει εναγκαλισμός με τον κύριο Τσίπρα και την κυβέρνηση? Εφάνηκε στην αρχή και το είδαμε με τα μάτια μας στην τηλεόραση ότι ο Μακαριότατος ανταποκρίθηκε στην πρόταση και την άποψη του κυρίου Πρωθυπουργού. Κοιτάτε με πόση τιμή και προσοχή αναφερόμαστε στα πρόσωπα αυτά. Αλλά όμως αυτό την επομένη ημέρα που εκκυκλοφορήθηκε ως είδηση δημιούργησε τέτοια αντίδραση ώστε είμαι βέβαιος και για τον Πρωθυπουργό αλλά προπάντως για τον Αρχιεπίσκοπο ανησυχία μεγάλη σε βαθμό που να προκαλέσει συνεδρία όλης της συνόδου. Άρα εσείς εκτιμάτε ότι δεν θα περάσει αυτή η συμφωνία από την ιεραρχία? Εάν λάβω υπόψη μου πρώτον μεν τη συνείδηση του λαού που τη ζω έντονα στη Θεσσαλονίκη αλλά και με επαρχίες και δεύτερον από την πραγματικότητα που ζούμε σε πολλές φάσεις του εσωτερικού μας βίου δεν μπορεί να περάσει. Κατά την άποψή μου μία τέτοια ενέργεια ουσιαστικά είναι εθνική αυτοκτονία. Εθνική αυτοκτονία. Βαρύς ο χαρακτηρισμός, Παναγιώτατε. Βαρύτατος, διότι αυτά τα ράσα μας δώσανε τη δυνατότητα με τους ήρωες του 21 να αποκτήσουμε
την ελευθερία μας και να γίνουμε κράτος. Άρα ο Αρχιεπίσκοπος συμμετέχει στην εθνική αυτοκτονία. Και σας ρωτάω αυτό, διότι ο Αρχιεπίσκοπος και ο κύριος Τσίπρας παραδέχθηκαν και οι δύο ότι η συζήτηση δεν είναι χθες. Έχει διάρκεια η συζήτηση. Είναι τριών ετών η συζήτηση. Η συζήτηση μπορεί να είναι μεταξύ τους και να είναι απλώς συζήτηση δύο αξιωματούχων. Δεν είναι με τους εκπροσώπους των τάξεων του κράτους, το οποίο είναι η δική μας, ας πούμε, υπόθεση. Άρα ήταν λάθος που πήγε ο Αρχιεπίσκοπος μαζί με τον κύριο Τσίπρα και το ανακοίνωσαν. Ήταν λάθος να δώσουν την εντύπωση, σε όσο βαθμό την έδωσαν, ναι, ότι εμείς συμφωνούμε και θα γίνει να χωριστεί η Εκκλησία από το κράτος. Επομένως η ιεραρχία είμαστε θα πάει πολύ απέναντι από τον Αρχιεπίσκοπο και θα χωριστεί στα δύο. Αυτό θα φανεί την προσεχή Παρασκευή που κάλεσε συνεδρία και αυτό αποτελεί και απάντηση στην προηγουμένη ερώτησή σας, για να αντιμετωπίσει την κατάσταση που δημιουργήθηκε. Συνεκάλεσε την αρχία, είμαστε 80 περίπου και θα να δούμε τι θα πει η πλειοψηφία και ποιες είναι οι απόψεις της ιεραρχίας. Στη μεγάλη πλειοψηφία είμαι βέβαιος, ναι, ότι η ιεραρχία είναι υπέρ της διατηρήσεως της ενότητας του κράτους μας και της εκκλησίας μας, για να μπορέσουμε να σταθούμε ακέραιοι σε αυτόν εδώ τον ιερό τόπο, τον οποίο επιβουλεύονται πάρα πολύ. Mm-hmm. Μάλιστα. Κλείνοντας, Παναγιώτατε, ο Ζάεφ απέναντι οι γείτονες εκεί το προχωρούν το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών και νομίζω ότι και εδώ στην Βουλή, την Ελληνική Βουλή, υπάρχει η πλειοψηφία για να περάσει η συμφωνία. Αυτό είναι άλλη υφής θέμα και δεν έχω, ας πούμε, ενημέρωση και έτσι και δυναμισμό για να σας πω, αλλά για μένα προσωπικά που είμαι 30 και 15, 45 χρόνια Μητροπολίτης εκεί στον Εύρο και τώρα στην εδώ, Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη μας 16 χρόνια, πρέπει να σας πω ότι μας ανησυχεί πάρα πολύ και δεν ξέρω πώς μπορεί να εξελιχθεί. Στο τέλος δεν θα είναι ευχάριστη υπόθεση αυτή και για αυτούς τους ίδιους που σήμερα κόπτονται για να ενωθούν με την Ελλάδα. Γεια σας, Παναγιώτα. Αλλά και για μας δεν είναι. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, Παναγιώτα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ελλάδα και Ορθοδοξία. Αυτό λέω εγώ. Μάλιστα. Και θέλω να και εσείς να το λέτε σε αυτούς που σας το προτείνουν. Ελλάδα και Ορθοδοξία. Θα μπορέσουμε να κρατήσουμε, όσο και είναι μικρό το κράτος μας, μέσα σε αυτή την όλη καταστασία που επιχειρείται, ναι, για να μείνουμε για πάντα για τα παιδιά μας ελεύθερα. Ευχαριστώ πολύ. Καλά.